Piaggio, Vespa ελέκτρικα. Καθημερινό, λειτουργικό, αλλά και ηλεκτρικό. Πάμε να γνωρίσουμε τη νέα μετακίνηση αστικής φύσεως, αλλά με ηλεκτρική ενέργεια. Με 75 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Κορεντίνο Ντασκόνιο σχεδίασε την πρώτη Βέσπα για να δώσει λύση στο μέσο Ιταλό για καθημερινή αστική μετακίνηση και όχι μόνο. Τώρα, σχεδόν 3 τέταρτα του αιώνα, η Piaggio μας παρουσιάζει πάλι τη Βέσπα διατηρώντας τον κλασικό χαρακτήρα αλλά και την ποιότητα κατασκευής που πρέπει να έχει αυτό το αστικό όχημα, αλλά μας δίνει τη νέα μορφή ενέργειας, που ποια είναι η ηλεκτροκίνηση. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ενέτη 2019, εδώ από Αθήνα, ότι τα 5 επόμενα χρόνια όλες οι βιομηχανίες μοτοσυκλετών και οχημάτων θα κατευθυνθούν για αστική μετακίνηση στην ηλεκτροκίνηση. Αυτό μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε να δούμε λοιπόν σε δύο κομμάτια, σε δύο τεύχη διαφορετικά τι ακριβώς είναι το ελέκτρικα της Vespa ή πιο σωστά της Piaggio. Τι ακριβώς κάνει και ποιες είναι οι επιδόσεις. Και αφού μιλάμε για επιδόσεις θα μιλήσουμε φυσικά και για αυτονομία και τι προκύπτει από τον κινητήρα των 4,2 kW, που δηλαδή για εμάς τους μοτοσυκλετιστές είναι 5,3 ύπους, δηλαδή οι επιδόσεις σαν να λέμε ενός πενταριού. Ενός πενταριού όμως τι, ζωηρού, της παλιάς εποχής, τα δίχρονα που είχαν δύναμη, που είχαν νεύρο. Γιατί εδώ σαν νούμερα δεν είναι πολύ υψηλά τα 5-3 ακόμα άλογα, όμως είναι άμεσα, γιατί οι ηλεκτροκινητήρες έχουν ακαρία και άμεση ροπή. Δεν διαπραγματεύονται σε βάθος χρόνου και ανέβασμα στροφών, μας τα δίνουν όλα άμεσα με το πρώτο άνοιγμα του γκαζιού. Βέβαια, οι επιδόσεις είναι αστικής φύσεως, δεν θα μας δώσουν κάτι παραπάνω. Ας τα δούμε λοιπόν τα πράγματα ένα-ένα. Αυτός ο κινητήρας που μας αποδίδει και αυτά που είπαμε νωρίτερα άμεσα και γρήγορα, έχει και ένα περιορισμό, που αυτό είναι που δεν μας άρεσε. Δηλαδή, τα 5,3 άλογα μας δίνουν μια καλή επιτάχυνση, ακόμα και με δύο άτομα. Θα ανέβουμε ακόμα και την ανηφόρα μας, πόσο μάλλον μια κυρία κομψή, όμορφη ή ένας νεαρός χαμηλού σωματικού βάρους. Όμως θα φτάσουμε μέχρι τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αν είναι κατηφόρα και κρατήσουμε τον γκάζι ανοιχτό, θα δούμε κάπου 54-55, όχι όμως σε ευθεία, σε λειτουργική καθημερινή χρήση. Ηλεκτροκίνηση, εκτός από το γεγονός ότι μας προσφέρει την αμεσότητα, την απόλυτη οικονομία, διότι δεν έχουμε καύσιμο, όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα, έχουμε δηλαδή μόνο ηλεκτρισμό, το οποίο σκούτερ έρχεται αντιμέτωπο με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μία μπρίζα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, με μία μπρίζα, σαν να είναι ηλεκτρική σκούπα. Δηλαδή, βγάζουμε από το πίσω μέρος αυτό το καλώδιο, το σπιράλ, το βάζουμε σε μία μπρίζα 220 και σε 4 ολόκληρες ώρες από πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας έχουμε την πλήρη φόρτιση. Και η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας σύμφωνα με την Piaggio μας δίνει αυτονομία 100 χιλιόμετρα. 100 χιλιόμετρα τώρα, παιδιά, εδώ που τα λέμε δεν είναι ρεαλιστικό, γιατί τα 100 χιλιόμετρα θα τα εισπράξουμε στο πρόγραμμα το ECO, δηλαδή εκεί που είναι πιο νοχελικό στις επιδόσεις και παράλληλα πηγαίνει μέχρι 34 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ λίγα χιλιόμετρα για να πούμε ότι θα το χρησιμοποιήσουμε και θα είναι ρεαλιστικό. Οπότε στο πρόγραμμα Power, που έχουμε την πλήρη ισχύ του κινητήρα, έχουμε το πολύ 50, άντε αν έχουμε και κλειστό τον γκάζι, 55 χιλιόμετρα αυτονομίας. Αυτό ναι είναι ένα πρόβλημα. Όμως πρέπει να πούμε ότι όταν φρενάρουμε, δηλαδή όταν πατάμε τα φρένα σε μια κατηφόρα, εκεί ο κινητήρας παίρνει ενέργεια, εξοικονομεί ενέργεια από μια παροχή που φορτίζεται από το φρενάρισμα του σκούτερ. Αφού λοιπόν έβγαλε έναν ηλεκτρικό κινητήρα, έπρεπε να μας δώσει και κάποια άλλα γκατζετοειδή αστικής αξίας και πληροφοριών. Έχουμε λοιπόν μία
έγχρωμη οθόνη, TFT, γεμάτη πληροφορίες για το πού είμαστε, για το ποιος μας πήρε τηλέφωνο, για τα μηνύματα που μας ήρθανε, για τα σέρβις του σκούτερ, για τα πάντα όλα. Και επίσης στα αξεσουάρ υπάρχει και ένα κράνος που το φοράμε και μπορούμε να μιλήσουμε από εκεί κατευθείαν στο κινητό τηλέφωνο. Είμαστε σαν αστρομαχητές. Έχουμε δηλαδή ένα μικροφωνάκι εδώ πέρα και με το σύστημα που υπάρχει στην έγχρωμη οθόνη μπορούμε να έχουμε κατευθείαν επικοινωνία με τις καθημερινές μας ανάγκες, αλλά και τη μετακίνησή μας με χάρτες και τα σχετικά εντός αστικού περιβάλλοντος. Άρα εδώ τι βλέπουμε? Ότι Piaggio με τη Vespa Elettrica παντρεύει το κλασικό πριν από 75 χρόνια με το απόλυτα σύγχρονο, οικονομικό και οικολογικό. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ, παιδιά, δεν έχουμε ούτε μονοξίδιο, ούτε υδρογονάνθρακες και επίσης καθόλου θόρυβο. Μας θυμίζει ο ήχος του κάτι από τρόλεϊ. Και τους κάνουμε και προσπέραση αμαλάχη εντός της πόλης των τρόλεϊ, έτσι, γιατί πηγαίνουμε και 50 χιλιόμετρα που είναι και το νόμιμο όριο εντός πόλης. Μας θυμίζει κάτι από συγκρουόμενα αυτοκίνητα τότε στο Luna Park. Έχει αυτό το ηλεκτρικό, το μας κρόσιρτο, που μας βγάζει, ρε παιδί μου, ένα άλλο συνέστημα και λες τώρα καλά, πού πήγε ο κινητήρας ο τετράχρονος που βγάζει και καυσαέρια και μυρίζεις και τη λαδίλα. Ξεχάστε τα αυτά. Είμαστε στο μέλλον. Είμαστε πάνω σε ένα κλασικό δίτροχο, σε ένα αστικό δίτροχο, όμως με 100% σύγχρονη τεχνολογία. Ωραία, αυτά για τον κινητήρα και τις επιδόσεις. Έχουμε δηλαδή αστικές μετακινήσεις και τα σχετικά. Τι γίνεται όμως με το υπόλοιπο σύνολο, τι έχουμε εδώ πέρα? Για να πούμε λίγο για θέση οδήγησης, φρένα και τα σχετικά. Έχουμε καταρχάς μια πολύ πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής που τιμάει το παρελθόν της Piaggio και πολύ καλά κάνει. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα κλασικό μονόμπρατσο μπροστινό με ζάντα 12 ιντζών και πίσω πάλι το κλασικό ας πούμε μονόμπρατσο που έρχεται και δράζει ο ηλεκτροκινητήρας κατευθείαν στον τροχό, όμως των 11 ιντζών. Άρα οι ζάντες είναι 12 και 11. Λίγο μικρές για το ελληνικό κακό αστικό περιβάλλον. Όμως εδώ έρχονται οι πολύ καλές και σφιχτές αναρτήσεις. Και μπράβο στην Piaggio που μας δίνει ένα καλό πίσω αμόρτισερ, ακόμα και για δύο άτομα, και πολύ καλή λειτουργία του μπροστινού. Φρένα. Τώρα θα μου πείτε, θα μπορούσε να ήταν κακά τα φρένα όταν μιλάμε για 50 χιλιόμετρα τελική? Όχι, δεν είναι κακά τα φρένα. Τα φρένα είναι πάρα πολύ καλά, ακόμα και αν μπορέσει να πάει παραπάνω. Γιατί κάτι μου λέει ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε το συγκεκριμένο μοντέλο να είναι και για διπλώματα Α1, δηλαδή που είναι μέχρι 15 ύπους στη γλώσσα τη μοτοσυκλετιστική. Και εκεί θα πηγαίνει και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Και μιας και μιλήσαμε για διπλώματα, να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκούτερ μπορείτε να το αποκτήσετε με δίπλωμα μοτοποδηλάτου. Αυτό που παλιά βγάζαμε συντροχεία και τώρα έχει πάει στο Υπουργείο. Η Vespa Elettrica, η αλήθεια είναι ότι περιορίζεται σε αστικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να κινηθούμε σε ανοιχτούς δρόμους. Για highway ξεχάστε το. Δηλαδή δεν έχουμε ενεργητική δύναμη, ενεργητική ροή πάνω σε αυτό το δίκυκλο. Διότι τα 50 χιλιόμετρα είναι οριακά. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ακόμα και σε περιφερειακούς δρόμους από το σφιχτό αστικό περιβάλλον θα φανεί ότι κάτι θέλαμε παραπάνω. Αυτά τα μαγικά 30 χιλιόμετρα ακόμα. Και γιατί να πάρω Vespa Elettrica? Ποιος ο λόγος? Γιατί πρέπει να σας πω ότι έχουμε και μια υψηλή τιμή και υψηλή τιμή κυρίως για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς είναι 6.390 ευρώ. Υψηλή τιμή 6.390 ευρώ για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη, έχουμε και μια επιδότηση 1.900 ευρώ. Οπότε από την αρχική τιμή αφαιρείται 1.900 ευρώ και φτάνετε στη ρεαλιστική τιμή. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι έχουμε μηδέν κατανάλωση και για να το υπολογίσουμε χοντρά ψηλά, αν είχαμε ένα 50 ή ένα 125 σκούτερ, δεν θα καίγαμε γύρω στα 10 ευρώ καυσίμου την εβδομάδα. Δηλαδή 10 ευρώ σε καύσιμα σημαίνει 40 ευρώ το μήνα, 40 ευρώ το μήνα σημαίνει 480 ευρώ το χρόνο. Άρα γλιτώνουμε το πρώτο 500 κάθε χρόνο από την ηλεκτροκίνηση. Δεύτερον, γλιτώνουμε το σέρβις. Ναι, δεν έχουμε σέρβις. Εδώ δεν έχουμε μπουζί, δεν έχουμε ημάντα, δεν έχουμε φυγοκεντρικά, δεν έχουμε λάδια. Έχουμε λίγο λαδάκι πίσω στο φυγοκεντρικό. Έχουμε τι? Έχουμε λάστιχα, οικονομικά, γιατί είναι μικρές οι ζάντες, και τακάκια, φρένα, που πιστέψτε με δεν θα τα φάει πολύ σύντομα, καθώς είναι
μικρές οι ταχύτητες με τις οποίες κινείται. Πίσω πρέπει να πούμε, μιας και μιλήσαμε για φρένα, ότι έχουμε ταμπούρο. Όμως κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Αυτό λοιπόν είναι το Ελέτρικα, η νέα εποχή έρχεται, κρατηθείτε, συγκρατηθείτε και φορτίστε το σκούτερ σας για να έχετε μια αυτονομία αλλά και ένα καθαρό περιβάλλον.